Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα του Αγίου Αντωνίου σήμερα, χρόνια πολλά. Έχουμε εδώ κανέναν, τον Αντώνη Τζακαλέα, του ευχήθηκα. Πλέον ανήκει και αυτός καλός φίλος και συνάδελφος στην οικογένεια του Λίμπερο 107,4. Κανέναν άλλον, καμιά Αντωνία, τίποτα. Α, εντάξει, χρόνια του πολλά. Ξεκινάμε ώρα για... Όχι, τον άλλο μη μου τον πεις. Άστο να τραγουδάει εκεί. Άστο να. Μη μου τον πεις τον άλλο. Κατάλαβες ποιον λέω, έτσι. Αυτό που έχει δύο επίθετα. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και όσες γιορτάζουν. 17 Ιανουαρίου σήμερα του 2019. Ξεκινάμε ώρα για μπλε Λίμπερο 107,4 στο μικρόφωνο. Ο Αντώνης Ματζιούκης και στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης Κιώσης. Παρέα με τους χορηγούς μας, το Έναστρον. Καλά κρασιά, καλούς γάμους και καλά βαφτίσια. Για γάμο, για βάφτιση, για οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, το κέντρο δεξιώσεων Έναστρο σας περιμένει στη Νέα Ευκαρπία 25 Μαρτίου 2, 2310-685-127 και enastros.gr για να περάσετε υπέροχα και να κλείσετε την αίθουσα. Μαζί μας και τα Data Labs στο κέντρο διαβίου μάθησης για να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Εθνικής Αμήνης 14α 2310-222-962 και datalabs.edu.gr. Τρόποι επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 545-26, blue-papaki-yahoo.gr. Έχουμε ειδήσεις, έχουμε επιβεβαιώσεις ρεπορτάζ, έχουμε εξελίξεις στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή κυρίως. Πάμε να τις δούμε και θα συζητήσουμε όπως κάναμε και χθες με δύο συναδέλφους. Για χθες είχαμε συνάδελφο από την Πάτρα, τον Προκόπη τον Κόγκο για τον Λιμπέρη Στεργίδη. Είχαμε μετά τον Νεκτάριο Αμποβιανίδη από την Ξάνθη για τον Πέτρο Ορφανίδη. Σήμερα θα πάμε μια βόλτα στη Νέα Σμύρνη για να μάθουμε για τον Νίκο Καθάριο που ανακοινώθηκε και έχει παίξει αρκετά στον Πανιόνιο μεταξύ άλλων και σε άλλες ομάδες όπως ο Παθρακικός, ο Ολυμπιακός απλά νίκε και δινόταν δανεικός, ο Λεβαδιακός και ο Πανιόνιος. Κάποτε νομίζω ξεκίνησε από τον Αγροτικό Αστέρα, αν θυμάμαι καλά, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Θα πάμε μια βόλτα και στη Δράμα να μάθουμε στοιχεία και για τον Βιτλή και το κάνουμε αυτό από χθες και θυμάστε που χθες σας δώσαμε την προείδηση. Γιατί ουσιαστικά η είδηση σήμερα επικυρώθηκε και γνωστοποιήθηκε και επίσημα από την ίδια την Ηρακλής. Αλλά χθες σας είπαμε ότι 99,9% οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή που έχουν έρθει με μεταγραφή στην ομάδα θα βγάλουν δελτία σήμερα, όπως και έβγαλαν δελτία σήμερα. Ξεπεράστηκαν τα εμπόδια που υπήρχαν και οι συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές από χθες ουσιαστικά το γνωρίζουν ότι θα είναι κανονικά στη διάθεση του Μανουέλ Ρόκα για το παιχνίδι της Κυριακής στα Τρίκαλα στις 3 το μεσημέρι. Γι' αυτό και από χθες ξεκινήσαμε να μπαίνουμε σε μια λίγο αγωνιστική διαδικασία για τους παίκτες που έχουν έρθει ως μεταγραφές για να μάθουμε κάποια στοιχεία, να μάθουμε και να μάθετε κάποια στοιχεία για αυτούς μέσω τη βοήθεια των καλών συναδέλφων που θα φιλοξενήσουμε και σήμερα. Έχω μπροστά μου αρχικά την ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής. Ένα σημείο της οποίας, τέλος πάντων, να το αφήσω ασχολίαστο. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Θα διαβάσω και θα καταλάβετε. Η διοίκηση της ΠΑΕ Ηρακλής είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι το γραφειοκρατικό πρόβλημα σχετικά με την έκδοση των δελτίων έχει ξεπεραστεί πλήρως μετά από συντονισμένες ενέργειες της διοίκησης. Γραφειοκρατικό πρόβλημα χαρακτηρίζει το πρόβλημα που υπήρχε. Για το οποίο πρόβλημα την προηγούμενη εβδομάδα είχε βγάλει μία και δύο και τρεις ανακοινώσεις, αλλά τέλος πάντων. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός της ομάδας μας συνεχίζεται με πυρετώδεις ρυθμούς με σκοπό την ενίσχυση και την ανωδική της πορεία. Αυτή είναι η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ηρακλής. Και ας μου επιτραπεί ένα μικρό σχόλιο. Δεν είναι κάτι για να πανηγυρίζουμε, έτσι. Μην πάμε στο άλλο άκρο. Μπράβο και συγχαρητήρια και δεν ξέρω εγώ τι έγινε. Αυτονόητα πράγματα συζητάμε ότι οι ποδοσφαιριστές του Ηρακλή που έχουν έρθει ως μεταγραφή πρέπει να έχουν δελτία για να παίξουν. Αυτονόητα πράγματα. Μην πάμε στο άλλο άκρο. Και αν έρθει κάποια στιγμή και ο Χ. Βασιλιάδης, η Χ. Πολιτεία,
το ψι κυβερνών κόμμα κάνει δεσμεύσεις, παύλα υποσχέσεις, πράξη, πάλι δεν θα πανηγυρίζουμε. Και δεν θα τους αγκαλιάζουμε, λες και βλέπουμε πρώτη φορά στη ζωή μας γυναίκα. Δεν θα μπούμε σε αυτό το σημείο, γιατί όσες υποσχέσεις και δεσμεύσεις έχουν γίνει για να αποκατασταθεί κατά κάποιο τρόπο η αδικία, αν και η αδικία δεν θα αποκατασταθεί ποτέ και δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τα όσα έχουν κάνει εις βάρος του Ηρακλή. Όσες υποσχέσεις κι αν προχωρήσουν και γίνουν πράξη και δεσμεύσεις τους. Αυτό γιατί δεν ξεχνάμε και δεν πρόκειται να ξεχάσουμε ποτέ. Υπάρχει η ανακοίνωση για τον Νίκο Καθάριο. Η ΠΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Καθάριο. Ο ποδοσφαιριστής είναι 24 ετών, αγωνίζεται στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα στη Θεσσαλονίκη στον Αγροτικό Αστέρα, καλά θυμόμουνα, για να συνεχίσει τον Παθρακικό, τον Ολυμπιακό, τον Πανιόνιο και τον Λεβαδιακό. Η διοίκηση τον καλωσορίζει στην οικογένεια του Ηρακλή και του εύχεται καλή επιτυχία. Να δούμε και τα αγωνιστικά, όπου προέκυψε, όχι μάλλον δεν προέκυψε, είναι το αναμενόμενο. Απλά είναι οριστικό πλέον ότι ο Καλτσάς δεν θα είναι ούτε αυτή τη φορά στη διάθεση του Ρόκα. Ο Ισπανός τεχνικός θα έχει και τον Ορφανίδη και τον Στεργίδη και τον Βιτλή και τον Νιαμπούγιου, τον Γκί μαζί με τον Καθάριο. Ο Γιαγιώζης και ο Παπαθανασίου επίσης έχουν δελτία. Εκτός παραμένουν για ακόμη μια φορά ο Κανακούδης και ο Καλτσάς. Ο Γαλλοϊβοριανός, ο Γκί Νιαμπούγιου, προπονείται πλέον από σήμερα, κανονικά, από τη στιγμή που έχει δελτίο, από τη στιγμή που ξεπεράστηκε αυτό το πρόβλημα. Θυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής, τις προηγούμενες μέρες, είχε αρνηθεί να κάνει προπόνηση με την υπόλοιπη ομάδα, γιατί δεν ήθελε να ρισκάρει, ήθελε να σιγουρευτεί 100% ότι θα είναι παίχτης του Ηρακλή και επίσημα. Το είδαμε και πολλούς, μας προκάλεσε εντύπωση, μιλάω για την περίπτωση του Σίλβα Κλέιτον, που αρκετοί ξαφνιάστηκαν πηγαίνοντας στο Καφτατζόγλιο για το παιχνίδι με τον Εργοτέλη και βλέποντας τον Βραζιλιάνο στην εντεκάδα και σου λέει τι έγινε εδώ. Πριν καιρό οι δύο πλευρές ήταν λίγο απόμακρες από τη στιγμή που ο Κλέιτον ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής, ήταν ο ποδοσφαιριστής, όχι ο πρώτος και ο τελευταίος ήταν, που προχώρησε στο εξώδικο και ουσιαστικά απειλούσε με προσφυγή, πληρώθηκε, δεν έγινε η προσφυγή. Ήταν όμως να λυθεί η συνεργασία του, γιατί είχαν ψυχραθεί λίγο οι σχέσεις των δύο πλευρών από το εξώδικο και μετά, αλλά οι ανάγκες της ομάδος ανάγκασαν κατά κάποιο τρόπο τον Ρόκα να τον χρησιμοποιήσει και όχι μόνο να τον χρησιμοποιήσει στον Εργοτέλη, να παίρνει πλέον οριστική απόφαση και να τη μεταφέρει στην πλευρά της διοίκησης ότι τον χρειάζεται τον ποδοσφαιριστή και θέλει να παραμείνει στην ομάδα μέχρι και το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Έτσι από ό,τι φαίνεται ότι ο Κλέιτον θα συνεχίσει να φορά τα κιενόλευκα από τη στιγμή που το επιθυμεί πάνω απ' όλα, γιατί υπό φυσιολογικές συνθήκες αυτός που πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο σε ένα ποδοσφαιρικό τμήμα για να αποφασίζει είναι ο προπονητής. Και ο προπονητής αποφάσισε ότι θέλει να έχει στη διάθεσή του, να συνεχίσει να έχει, μάλλον να το πω πιο σωστά, στη διάθεσή του τον Κλέιτον. Λοιπόν, συνεχίζουμε και πάμε μια βόλτα στη Νέα Σμύρνη. Δεν ξέρω αν είναι ο φίλος μου και συνάδελφος στην πλατεία, ο Θοδωρής Βασίλης, ο οποίος μας ακούει. Καλή χρονιά! Με υγεία, καλή χρονιά, από Γιώργο, Θεσσαλονίκη. Σε πέτυχα Νέα Σμύρνη ή σε πιο όχι, εκεί? Τώρα μόλις έφυγα από τη Νέα Σμύρνη, γιατί τρέχαμε κι εμείς λόγω του ρεπορτάζ. Α, έχεις θέματα, έχεις θέματα. Ναι, εντάξει. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή μας. Να τρέχουμε. Με αυτό που αποφασίσαμε να κάνουμε, άμα δεν τρέξουμε δεν γίνεται. Ο λόγος φυσικά που σε κάλεσα και εκτός αέρα και θα τα πούμε τώρα εντός αέρα έχει να κάνει με τον Νίκο Καθάριο, ο οποίος ανακοινώθηκε σήμερα από την ΠΑΕ Ηρακλής. Ένα ποδοσφαιριστή που τον γνωρίζεις καλά, γιατί αποτέλεσε κομμάτι του Πανιωνίου. Και σίγουρα μπορείς να μας βοηθήσεις, τον έχεις καταγράψει και με συμμετοχές στη Super League που είχε μέχρι πρόπερση ή μέχρι πέρυσι. Μέχρι πέρσι, αν ήταν στον Πανιόνιο ή αν ήταν... Όχι, για τον Πανιόνιο, για τον Πανιόνιο μιλάω. Πανιόνιο, ναι, ήταν μέχρι και το καλοκαίρι του 2017. Και μετά πήγε στο Λεβαδιακό. Στο Λεβαδιακό, ναι. Mm-hmm. Ναι, έμαθα ότι τον ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Ναι. Τώρα να πούμε δύο λόγια για τον ποδοσφαιριστή. Αν σε ρωτούσε κάποιος, έτσι με απλά λόγια,
τι σόι ποδοσφαιριστής είναι αυτός ο Καθάριος, τι θα του έλεγες? Θα του έλεγα ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ρολίστας, ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να προσφέρει πέρα από μία θέση, αλλά δεν είναι ο ποδοσφαιριστής που θα περιμένεις από αυτό να σου κάνει την απίστευτη διαφορά. Είναι ένας ποδοσφαιριστής συνόλου. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι η θέση του είναι καθαρό οχτάρι. Και το καλύτερο του πρόσωπο, τουλάχιστον στον Πανιόνιο, όπως και στον Πανθρακικό, γιατί εκεί ήταν που είχε κάνει το ξεπετάγμα, το είχε κάνει όταν η ομάδα έπαιζε ένα σύστημα 4-3-3 και ο ίδιος ήταν εσωτερικός μέσος. Να πούμε ότι στον Πανιόνιο σε δύο θέσεις χρησιμοποιήθηκε. Κυρίως ως οχτάρι, όπως σου είπα, σε 4-3-3 ως εσωτερικός μέσος, αλλά επειδή έχει ως όπλο ένα δυνατό του σημείο είναι η ταχύτητα, πολλές φορές το χρησιμοποιούσαν οι προπονητές στον Πανιόνιο, όταν ο Πανιόνιος έπαιζε εκτός έδρας με ομάδες, αν όχι του ίδιου επίπεδου, ακόμα και λίγο καλύτερες, τον έβαζαν πολλές φορές πίσω από τον επιθετικό. Ως κρυφός, επειδή μπορούσε να εκμεταλλευτεί τους χώρους, γιατί είχε την ταχύτητα, αν του βγαίνει μία μπάλια, να μπορέσει να δημιουργήσει κάποιο ρήγμα ή κάποιο κίνδυνο. Γενικότερα όμως, δεν είναι ένας ποδοσφαιριστής που λες ότι, για τουλάχιστον για τη Super League, ότι είναι ο ποδοσφαιριστής που θα ξεκινήσει την ενδεκάδα. Είναι ένας ποδοσφαιριστής χρήσιμος, που μπορεί να βοηθήσει οποιαδήποτε ομάδα, που εκτελεί τις εντολές του προπονητή του, και είναι μια επιπλέον λύση. Είναι ένας κανονικός ποδοσφαιριστής που, αν μπει μέσα, θα δώσει αυτό που του ζητάς, από ό,τι καταλαβαίνω. Απλά δεν ξέρω τώρα τι προσδοκίες έχει και ο Ηρακλής, γιατί δεν γνωρίζω κιόλας αν είχε και πολλές συμμετοχές με το Λεβαδιακό φέτος, γιατί ξέρω ότι ήταν σε μια περίεργη κατάσταση. Έμεινε ελεύθερος, είχε θέματα εκεί. Και οπότε δεν ξέρω κατά πόσο έχει μια συνέχεια στους αγώνες. Αλλά όσο ήταν στον Πανιόνιο, μπορεί να μην ήταν η πρώτη επιλογή, γιατί επίσης στον Πανιόνιο έπεσε και σε μια φουρνιά ποδοσφαιριστών τις χρονιές που ο Πανιόνιος και βγήκε στην Ευρώπη και με τον Μιλόγιος και με τον Ζουνίδη, έμπαινε στην πεντάδα. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ήταν δύσκολο για τον Καθάριο να μπει. Έδινε κάποιες επιπλέον λύσεις. Ήταν ο Πανιούνιος τότε, είχε και τον Χεμασούντ, είχε Σιώπη, δηλαδή είχε πληθώρα από παικτών στο κέντρο. Αλλά ο ίδιος ως ποδοσφαιριστής, όταν είχε κάνει το ξεπέταγμά του στον Πανθρακικό, αυτή ήταν η κυρίως θέση του. Ως οχτάρι, και τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός και τον έδινε ιδανικό μετά, νομίζω. Έτσι. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το λάθος. Και το λάθος που κάνουν πολλοί ποδοσφαιριστές. Που βιάζονται να κάνουν τέτοια μεταγραφή. Ναι, αυτό. Ναι. Δηλαδή, επειδή τώρα με αφορμή, επειδή με είχε πάρει το μεσημέρι, γιατί μίλησα και λίγο με το Μάτζι λόγω του ρεπορτάζ, και του λέω, επειδή θα βγω στο Γιώργο και θα μιλήσω για τον Καθάριο, πες μου λίγο, επειδή εσύ τον είχες δει κιόλας στην Κομωτινή. Μου λέει, το λάθος ήταν αυτό που κάνουν πολλοί ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, με εμένα, λέει, στο Πανθρακικό έκανε το ξεπέταγμα, έκανε 12 συμμετοχές. Ενδιαφέρθηκε ο Ολυμπιακός. Κάνουν λίγα καλά παιχνίδια και αμέσως Και ενώ του είχαμε πει να μείνει λίγο να δουλέψει, ξαφνικά πήγε στον Ολυμπιακό και άρχισε τον έδινε αριστερά και δεξιά δανεικό και είδαμε ότι χάθηκε στην πορεία. Δηλαδή δεν δούλεψε. Μπορεί να μην φταίει εντελώς ο ίδιος, γιατί εντάξει ο Ολυμπιακός και κάθε τέτοια ομάδα επίπεδου μοιράζει αριστερά και δεξιά τους ποδοσφαιριστές. Αλλά αν αυτός είχε κάτσει λίγο περισσότερο στο Πανθρακικό, θα μπορούσε να είχε δουλέψει ακόμα περισσότερο. Να βγάλει, λες, μια σεζόν γεμάτη, να αποκτήσει εμπειρίες. Τώρα έχει αυτή την ευκαιρία στον Ηρακλή, γιατί αν δείξει ένα κομμάτι το στοιχείο που μας είπες, Θοδωρή, θα μπορέσει να καθιερωθεί και σε ένα πρωτάθλημα της Β' Εθνικής που δεν είναι εύκολο, έτσι. Ακριβώς. Τουλάχιστον κουβαλάει την εμπειρία της Super League. Από όσο ξέρω, επειδή δεν είχε και πολλούς αγώνες, θα θέλει να αγωνιστεί. Δηλαδή είναι ευκαιρία. Δεν το συζητάμε, εννοείται. Και πάει και σε μεγάλη ομάδα, δηλαδή ομάδα να απαιτήσεις. Οπότε νομίζω ότι είναι ευκαιρία για τον ίδιο. Πάντως αν το δούμε καθαρά τακτικά και αγωνιστικά, είναι καθαρό οχτάρι και είναι αυτή η θέση. Δηλαδή και στο 4-3-3 θα παίξει ως εσωτερικός μέσος, αλλά πολλές φορές όταν θα πρέπει η ομάδα σου να αμυνθεί, θα πάει σε ένα εκτός έδρας ματς που μπορεί να είναι, να θες να παίξεις λίγο πιο συντηρητικά, να έχεις πρωταρχικό στόχο λίγο να καλύψεις τα νότα σου, μπορείς να τον βάλεις, όπως σου είπα, πίσω από τους δύο επιθετικούς. Δηλαδή στον Πανιόνιο είχε παίξει αυτή τη θέση. Για να εκμεταλλευτεί τους χώρους, γιατί έχει την ταχύτητα. Το ατού του είναι η ταχύτητα, έτσι. Ναι. Την έχει την ταχύτητα. Και αυτό που σου είπα, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που τον θέλει ο προπονητής. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα εκτελέσει τις εντολές. Μπορεί να μην είναι ο καλύτερος
ούτε στο τεχνικό κομμάτι, ούτε να σου εκτελεί απίστευτα τα φάουλ. Αλλά είναι ο ποδοσφαιριστής που θα εκτελέσει τις εντολές που θα του δώσει ο προπονητής. Αυτό που θα του ζητήσει θα το κάνει. Ναι, αυτό. Και ο Ρόκα δηλαδή, τον ήθελε πολύ από ό,τι φαίνεται, γιατί εδώ και καιρό ο Ηρακλής τον είχε βολιδοσκοπήσει. Οπότε σήμερα, από τη στιγμή που βρέθηκε και λύση με τα δελτία, αποκτήθηκε και ανακοινώθηκε κατευθείαν. Ναι, απλά δεν ξέρω τι απαιτήσεις έχει από τον ποδοσφαιριστή ο Ηρακλής. Δηλαδή, αν ήταν για την, επειδή το είπαμε και το μεσημέρι, ναι, αν ήταν για τη Super League, ήταν στη Super League ο Ηρακλής, δεν θεωρώ ότι θα τον είχε για βασικό. Θα τον είχε ως μια πρώτη εναλλακτική επιλογή. Χωρίς να θέλω να το μειώσω. Τώρα νομίζω δεν έχει την πολυτέλεια ο Ηρακλής να παίρνει παίχτες και να τους έχει στον πάγκο. Οι μεταγραφές του πρέπει να είναι πρωταγωνιστές. Και πρέπει αυτοί που έρχονται, όπως σωστά είπες, που έρχεται σε μια μεγάλη ομάδα, να καταλάβει ότι είναι μια ευκαιρία για τον ίδιο να ξαναεμφανιστεί στο προσκήνιο. Έτσι. Ναι, γιατί νομίζω ότι τα δύο τελευταία χρόνια έχασε την ευκαιρία να εξελιχθεί. Έχασε έδαφος, ναι. Ναι, έμεινε αρκετά πίσω. Και ακόμα τι είναι, 24 είναι αυτό. Ναι, δηλαδή, γι' αυτό λέω. Δηλαδή, σε καλή αυτό ήταν το λάθος του. Και αυτό είναι το λάθος που κάνουν πολλοί ποδοσφαιριστές. Ναι. Που φεύγουν από 18-19 χρονών με 15 συμμετοχές και ξαφνικά νομίζουν ότι πρέπει να πάνε στον Ολυμπιακό, λόγω στον ΠΑΟ και ξεκινά και να. Ενώ δεν πρόκειται να αγωνιστούν. Τώρα θυμήθηκα περίπτωση ποδοσφαιριστή του Ηρακλή που πήγε γρήγορα, δηλαδή τον Επστάιν θυμάμαι, που τον βλέπω τώρα στη Λαμία και στην Κέρκυρα. Και από τον Ηρακλή έκανε μια καλή χρονιά, κατευθείαν πήγε στον Ολυμπιακό, δεν έπαιξε. Αυτό. Μα ο Καθάρης στον Παθρακικό δεν είχε κάνει καν μια ολόκληρη χρονιά, είχε 12 συμμετοχές. 12 μάτς. Δηλαδή 12 δεν πρόλαβε καν να δουλευτεί λίγο, να βάλει τις βάσεις ώστε να μπορέσει να φτιάξει μια αλφα καριέρα. Αλλά όπως σου είπα, επειδή να μην ξεφεύγουμε πολύ προς τα λάθη του και αυτά, αυτή είναι η θέση του. Δηλαδή είναι καθαρό οχτάρι και ήταν τέλειο στο σύστημα, ήταν ιδανικό στο σύστημα 4-3-3 που έπαιζε αρκετές φορές ο Ζουνίδης στο Πανιόνιο. Είχε παίξει και ο Μιλίδης κάποιες φορές. Όπως επίσης ότι αρκετές φορές όταν παράδειγμα είχε απουσίες ο Πανιόνιος, τον είχαν βάλει ακόμα και στα άκρα. Χωρίς να είναι η θέση του, αλλά τύπο ότι αυτή τη στιγμή... Έπαιξε και εκεί, ναι. Ναι. Έπαιξε και εκεί. Να κάνουμε αλχημίες γιατί δεν έχουμε... μας λείπουν οι παίκτες. Δηλαδή μπορείς να προσφέρει και εκεί. Mm-hmm. Απλά οι δύο του θέσεις καλές είναι αυτές. Το 4-3-3 και ως κρυφός πίσω από τον φορ σε περίπτωση που θα παίξει ο Ηρακλής λίγο αμυντικά, λίγο συντηρητικά για να βγάλουν μια μπαλιά για να εκμεταλλευτεί τους κοινούς χώρους. Γιατί έχει την ταχύτητα για να το κάνει αυτό ο Καθαρίς. Χρειάζονται τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές και το ξαναλέω ότι είναι ευκαιρία για τον ίδιο να επιστρέψει. Και ούτως ή άλλως, επειδή είναι ποδοσφαιριστής πλέον του Ηρακλή, το όνομά του θα παιχτεί από σήμερα παντού. Στο χέρι του. Νομίζω ότι θα το καταλάβει και ο ίδιος. Γιατί ναι, εννοείται. Ήξερε και από πριν, δηλαδή με την έννοια ότι ήταν στον Πανιόνιο, ακουγόταν το όνομά του. Ήταν στον Ολυμπιακό, ακουγόταν το όνομά του ότι τον πήγαιναν αριστερά και δεξιά δανεικό. Στο Λεβαδιακό όμως, ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχει ούτε ένα κοινό, ούτε δεν έχει πέραση. Ναι. Θεωρώ ότι ήταν πολύ τέτοιο. Είχε πέσει πάρα πολύ. Τώρα θα ασχολούνται πολύ μαζί του, οπότε ξαναλέω, είναι ευκαιρία γι' αυτό. Ναι, εντάξει, και έχει και απαιτήσεις η ομάδα, οπότε νομίζω ότι αυτό που είπες είναι ευκαιρία. Έτσι ακριβώς. Καλή δύναμη να σε ευχηθώ, γιατί ξέρω, μου έχεις πει και εντός και εκτός αέρα ότι τρέχεται αρκετά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τρέχουμε τώρα γιατί παραιτήθηκε ο Ζαμάνης, οπότε καταλαβαίνεις. Μα, καλά. Ναι, ωραία είναι αυτά. Αυτά τα εξαγωνιστικά ρεπορτάζ είναι τα καλύτερα. Ναι. Τα καλύτερα. Τα χειρότερα είναι δηλαδή, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ναι, τέλος πάντων. Καλή δύναμη, σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Γιώργο, καλή συνέχεια. Να σε καλά, να σε καλά. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον ρεπόρτερ Πανιωνίου, τον καλό φίλο τον Θοδωρή Βασίλη, που μας έχει βοηθήσει και άλλες φορές εδώ στην ώρα για μπλε και τον ευχαριστώ. Μάθαμε κάποια πράγματα για τον Νίκο τον Καθάριο. Το είπαμε και χθες για την περίπτωση, για παράδειγμα, του Πέδρου του Ορφανίδη. Το λέμε και σήμερα. Γιατί μιλάμε για δύο παιδιά που ξέρουν ποδόσφαιρο. Είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Αλλά για κάποιους λόγους, πολλούς έβαλα χίλιους, για κάποιους λόγους δεν κατάφεραν να καθιερωθούν και να έχουν συνέχεια. Για διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Ο Ηρακλής είναι μια μεγάλη ευκαιρία για αυτούς να δείξουν ότι εξακολουθούν να είναι καλοί ποδοσφαιριστές. Και για να βοηθηθούν οι ίδιοι και για να βοηθήσουν τον Ηρακλή. Και πάνω απ' όλα να ξέρουν ότι πλέον ξαναγίνονται ποδοσφαιριστές.
Καταλαβαίνετε πώς το λέω, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Επιστρέφουν στο προσκήνιο, επιστρέφουν στην επικαιρότητα. Θα παίζει το όνομά τους καθημερινά. Θα παίζουν και οι ίδιοι. Στα πόδια τους είναι να το δείξουν. Και καλή τους επιτυχία. Εμείς μαζί τους είμαστε. Να πάνε όλα καλά. Και δεν αποκλείεται, αν όχι όλους, κάποιους από αυτούς να τους δούμε και την Κυριακή να παίζουν στα Τρίκαλα. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, Χρήστο μου, και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για βλέπεις το Λίμπερο 107,4. Διαβάζω τώρα μια είδηση. Προσπαθώ να κρατηθώ γιατί θυμάμαι αυτά τα μεταγραφικά διαμάντια του Παπαθανασάκη και του Καγιούλη στην εποχή του στον Ηρακλή. Και μπήκα στη σελίδα της Football League, footballleaguenews.gr, και πάτησα στα Τρίκαλα να δω τι έχουν εκεί, κανένα νέο εν ώψη του αγώνα της Κυριακής. Και η πρώτη είδηση που βλέπω είναι ο Λάσκαρης στα Τρίκαλα. Όχι ο πρόεδρος πρώην της ΚΑΕΑΡΙΣ, ο γνωστός ο Λάσκαρης. Πολύ γνωστός. Ο Παύλος ο Λάσκαρης, αυτό το διαμάντι που είχε φορέσει τη φανέλα του Ηρακλή και μας τον είχαν φορτώσει ως μεγάλη μεταγραφή, ήταν στον Εγινιακό, έλυσε το συμβόλαιό του και το εκπληκτικό είναι ότι μετά τον Ηρακλή βρήκε στέγη και στα Χανιά και στη Βέρεια και στον Εγινιακό και τώρα πήρε μεταγραφή για τα Τρίκαλα. Καλό μάνατζερ πρέπει να έχει. Ο Παύλος ο Λάσκαρης. Που φυσικά στον Ηρακλή ένα πράγμα θυμάμαι. Στην Ολλανδία όταν ήμασταν, τις πρώτες μέρες προετοιμασίας που τον είχε δει ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο πρώην προπονητής του Ηρακλή και νυν του Όφη. Δεν θα σας πω τι είπε, θα σας πω ότι μας κοιτούσε όλους σαν να λέει τι γίνεται. Γιατί του είχαν πει ότι θα σου φέρουμε ένα παίχτη. Και του το φέρανε το κελεπούρι. Τέλος πάντων. Γερό να είναι το παιδί. Δεν έχουμε κάτι μαζί του. Απλά θυμήθηκα εκείνες τις μεταγραφάρες εποχής Παπαθανασάκη Καγιούλη. Γεια σου Στέφανε! Λοιπόν, καλησπέρα και στο φίλο το Θόδωρο που γράφει Γιώργο καλησπέρα, ακούω τα νεότερα νέα για τον Ηρακλή. Για τον Ηρακλή μας εύχομαι όλα να πάνε καλά. Καλή χρονιά σε σένα, στην οικογένειά σου, φιλιά, και στον Ηρακλή μας με αγάπη. Μια καινούργια αρχή από Νέα Ορλεάνη για... Ναι, πολλά φιλιά, Θοδωρέ μου. Στην κιανόλευκη Νέα Ορλεάνη, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε. Όλες οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μπλε. Και ειδικά η Βοστόνη, έβεβαια. Θέλω πριν πάμε σε έναν ακόμα συνάδελφο, γιατί από χθες έχουμε φιλοξενήσει αρκετούς συναδέλφους. Πήγαμε στην Πάτρα για να μάθουμε για τον Λιμπέρη Στεργίδη, πήγαμε στην Ξάνθη για να μάθουμε για τον Πέτρο Ορφανίδη, νωρίτερα πήγαμε στη Νέα Σμύρνη για να μάθουμε από ρεπόρτερ Πανιωνίου για τον Νίκο Καθάρη που έπαιζε στο Πανιώνιο, μεταξύ άλλων, πέρι στο Λεβαδιακό. Θα πάμε σε λίγο και στην Δράμα για να μάθουμε για τον Βασίλη τον Βιτλή. Αλλά πρωτίστως, Χρήστο, με τη βοήθειά σου, να ακούσουμε λίγο τι είπε χθες ο Υφυπουργός Αθλητισμού, ο κύριος Γιώργος Βασιλιάδης, στην εκπομπή της ΕΡΤ και του συναδέλφου του κυρίου Αρβανίτη, στις ερωτήσεις που του έθεσε για τα πάρα πολλά μηνύματα που ερχόντουσαν βροχή από φιλάθλους οπαδούς του Ηρακλή κατά διάρκεια της ζωντανής παρουσίας του Βασιλιάδη στο πάνελ εκεί στο στούντιο. Και ακούστε προσεκτικά, γιατί είναι, πόσο είναι, 49 δευτερόλεπτα. 49 δευτερόλεπτα, αλλά πολύτιμα 49 δευτερόλεπτα. Ο καθένας φυσικά μπορεί να βγάλει συμπεράσματα από αυτά που θα ακούσει και θα κάνουμε και το σχόλιο που θέλουμε να κάνουμε. Ας το ακούσουμε. Έχω μηνύματα από την Θεσσαλονίκη, αλλά είναι το και... Το ξέρω. Είναι απολωνιστής μεν, αλλά και εγώ. Τον αγαπάω τον Ηρακλή. Δεν ομάδα μου, αλλά τον εκτιμώ. Για τον Ηρακλή
Επεξεργαζόμαστε μια λύση, όχι μόνο για τον Ηρακλή, είναι υποτιμητικό να το χρησιμοποιούμε για τον Ηρακλή. Έτσι, για αυτές τις περιπτώσεις επεξεργαζόμαστε μια λύση και είμαστε στο τελικό στάδιο και γενικά θέλουμε να αποκαταστήσουμε, όπως αποκαταστούμε συνεχώς αδικίες, θέλουμε να αποκαταστήσουμε διάφορες αδικίες που έχουν γίνει στο Ηρακλή. Αυτό είναι όμως που έχουν πατήσει, έχουν πέσει τρεις φορές κατηγορία χωρίς να έχουν πέσει στην κατηγορία, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά έχουν κάνει και πολύ μεγάλα λάθη. Οι δίκες τους, ναι, ας πάνε, φυλακή αυτή, ξέρω εγώ τώρα. Σε αυτή τη λογική θα κινηθεί και η παρέμβαση που θα κάνουμε. Αλλά ακόμα δεν θέλω να πω περισσότερο γι' αυτό. Πάντως είναι κάτι που το δουλεύουμε. Αυτά, ξέρετε, δεν γίνονται από μια μέρα στην άλλη. Θα το προλάβουμε αυτό, ή πρέπει να πάμε στον Οκτώβρη εκλογές για να λύσει το θέμα του Ηρακλή. Ποτέ δεν έχουμε εξαρτήσει οποιαδήποτε κίνησή μας από οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση. Ποτέ δεν έχουμε εξαρτήσει οποιαδήποτε κίνησή μας από κάποια προεκλογική αναμέτρηση. Ποτέ! Δηλαδή, να μην ρωτήσω εγώ γιατί πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος και ακόμα οι υποσχέσεις δεν έγιναν πράξη. Και τώρα πάνε να γίνουν που ψιλοπλησιάζουν εκλογές. Ποτέ. Το άλλο το εκπληκτικό, γιατί επαναλαμβάνω είναι μόλις 49 δευτερόλεπτα, αλλά κρύβουν τόσες αλήθειες, πικρές, μέσα. Είπε ότι έχουμε αποκαταστήσει όλες τις αδικίες που έχουν γίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό δεν είπε. Πείτε μου μία, ρε παιδιά, που αποκατέστησε αδικία, για να το ξέρω δηλαδή. Μία. Ή πείτε μου άλλες ομάδες πλην του Ηρακλή που έχουν αδικηθεί. Μία. Εδώ είμαι, θα περιμένω. Το άλλο που είπε, ναι, αλλά και ο Ηρακλής έχει κάνει πολλά λάθη. Όπα. Γιατί του λέει ο συνάδελφος ότι, ρε μεγάλε, τρεις φορές τους έχετε ρίξει αυτούς. Είναι δυνατόν? Ναι, το ξέρουμε, αλλά έχουν κάνει και πολλά λάθη. Ο Παναθηναϊκός τα πλήρωσε τα λάθη του, κύριε Βασιλιάδη. Ο Αστέρας Τρίπολης τα πλήρωσε τα λάθη του, κύριε Βασιλιάδη. Ο Πανιώνιος τα πλήρωσε τα λάθη του, κύριε Βασιλιάδη. Ο Ατρόμητος τα πλήρωσε τα λάθη του, κύριε Βασιλιάδη. Ο Λεβαδιακός τα πλήρωσε τα λάθη του, κύριε Βασιλιάδη. Γιατί επί δικής σας παρουσίας ο Παναθηναϊκός δεν πλήρωσε κανένα λάθος του. Χθες έσκασε το ποσό των 500.000 ευρώ, επιδικάστηκε, απόφαση οριστική, για έναν Ρινάλντι που είχε ο Παναθηναϊκός πρόπερση. 500.000 ευρώ και αυτή η ομάδα παίζει Super League. Μην λέμε μόνο για τον Ηρακλή ότι έκαναν λάθη. Ναι, έκαναν λάθη και εμείς ξέρουμε φυσικά και όλες οι διοικήσεις κυνηγήθηκαν από τον κόσμο. Και ο κόσμος σας έλεγε, ελέγξτε τους. Διώξτε τους. Δεν τους θέλουμε. Εσείς δεν τους ελέγχατε. Θυμάμαι ατάκα του κυρίου Κοντονή όταν φώναζε ο κόσμος ότι ο Παπαθανασάκης δεν είναι αυτός που πρέπει να είναι και ο κύριος Κοντονής εδώ στο Λίμπερο στην εκπομπή του Γιώργου Ζαγόρα είχε πει, θυμάστε τι είχε πει? Δεν μπορώ να κάνω κάτι, είναι ανώνυμη εταιρεία. Μη μας λες όμως, ρε Βασιλιάδη, τώρα ότι έκανε λάθη ο Ηρακλής. Ο Λεβαδιακός δεν έκανε λάθη. Που ο μεγαλομέτοχος του έχει καταδικαστεί για στημένα παιχνίδια. Ο Αστέρας που ο δικός του ο Μποροβίλος έχει καταδικαστεί για στημένα παιχνίδια δεν έκανε λάθη. Πώς τιμωρήθηκαν αυτές οι ομάδες? Τιμωρήθηκαν. Δηλαδή είμαστε που είμαστε, μην μας εκνευρίζετε κι άλλο. Και ναι, μεν δόθηκε λύση στο θέμα με τα δελτία. Αλλά οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις είναι και καταγεγραμμένες. Για κρατική χορηγία 300 χιλιάρικα. Δεν έχει έρθει. Για τηλεοπτικό συμβόλαιο άλλα 300. Δεν έχει έρθει. Για τροπολογία που αφορά το γυμναστικό σύλλογο, το Σεπτέμβριο θα γινόταν. Έχουμε Γενάρη. Καλά έκανε και ρώτησε ο συνάδελφος. Κατά Οκτώβριο μεριά που θα έχουμε προεκλογικό υδρότα. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Και κάτι ακόμα. Το αν θα γίνουν κάποια πράγματα που θα μπορέσουν να ευνοηθεί μεταξύ και άλλων ομάδων, γιατί δεν θα τα κάνουν μόνο για τον Ηρακλή, θα τα κάνουν και για άλλα σωματεία και για άλλους γυμναστικούς συλλόγους και για άλλους ερασιτέχνες και για άλλες ΠΑΕ. Και θα είναι και ο Ηρακλής αυτό.
Μην μπούμε πάλι αυτό που έλεγα στο πρώτο μισό της εκπομπής. Όπως πανηγυρίζουν κάποιοι σήμερα για τα δελτία, να πανηγυρίζουμε για αυτά που υποσχέθηκαν. Αποκαθαστώ την αδικία, ξέρετε τι θα πει. Παίρνω τον Ηρακλή από την τρίτη εθνική που τον χαντάκωσα και τον πάω Super League και του δίνω πίσω τα λεφτά που έχασε, του δίνω πίσω τα τηλεοπτικά που έχασε, του δίνω πίσω τους ποδοσφαιριστές που έχασε. Αυτό θα πει αποκαθιστώ την αδικία. Όχι του έδωσα μια κρατική χορηγία και πρέπει να μου πεις και μπράβο να με σηκώσει τους ώμους. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το ότι το ρίξατε και πάλι τον Ηρακλή στα χαρτιά. Ό,τι και να κάνετε. Το μόνο που θα μπορούσατε να κάνετε είναι να τον επαναφέρετε μόνοι σας στη Super League. Και να του φέρετε πίσω όλα αυτά που έχασε. Να τα βάλουμε κάτω νουμεράκια, πόσα εκατομμύρια είναι. Οπότε μην πηγαίνουμε στο άλλο άκρο. Και τι πατάνε και κάποιοι από την οικογένεια και πούνε «Α, μπράβο στον Υπουργό». Μπράβο στον Υπουργό που μας έκοψε τα δύο πόδια και τώρα μας δίνει πατερίτσες. Δεν το κάνω. Δεν λέω, ναι, σημαντικό όταν θα γίνουν οι υποσχέσεις πράξης για να προχωρήσει η ομάδα. Αλλά μην ξεχάσουμε και αυτά που γίνανε. Λοιπόν, έχουμε πόσο, 7 λεπτάκια έχουμε για την ακρίβεια. Προλαβαίνουμε να πάμε μια βόλτα και στη Δράμα. Δεν προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Να πούμε μια ακόμα καλησπέρα στον καλό μου φίλο και συνάδελφο τον Δημήτρη Τσιάρα, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλή χρονιά με υγεία και στον αέρα. Καλή χρονιά με υγεία, Γιώργο μου. Καλή χρονιά και υγεία πάνω απ' όλα για όλο τον κόσμο. Τι καιρό κάνετε εκεί? Λίγο 2 βαθμούς κάτω από ό,τι έχει η Θεσσαλονίκη. Α, εντάξει. 8 βαθμούς με τη ζεστούλα, έχει η Θεσσαλονίκη, 6 έχει Δράμα. Με τη ζεστούλα, μια χαρά, μια χαρά. Εντάξει. Λοιπόν, μέχρι πρότινος, καλύπτοντας το ρεπορτάζ της Δόξας, κάλυπτε σε εισαγωγικά το ρήμα και τον Βασίλη τον Βιτλή, ο οποίος πλέον και επίσημα από σήμερα μπορεί να λογίζεται ως ποδοσφαιριστής του Ηρακλή. Και το λέω αυτό γιατί έχουν αποκτηθεί πλέον τα δελτία, ξεπεράστηκε αυτό το πρόβλημα για την ΠΑΕ και θα μπορέσει αρχής γινωμένης από το μάτς της Κυριακής στα Τρίκαλα να πάρει χρόνο συμμετοχής εφόσον το χρησιμοποιήσει ο κύριος Ρόκα. Τι θα μας έλεγες για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή που τον ξέρεις πολύ καλά? Να ξεκινήσουμε λίγο από την πιο τελευταία σου κουβέντα. Από τον Μανώλη το Ρόκα. Για μας είναι ο Μανώλης ο Ρόκα. Ναι, ξέρω, τον έχετε συμπάθεια. Όχι, δεν είναι συμπάθεια απλώς, Γιώργο. Ο Μανώλ Ρόκα ήταν τερματοφύλακας στη Δόξα. Ξέρω, η ομάδα ξέρω, που έπαιξε στην ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα ήταν η Δόξα. Τον είχαμε μία χρονιά στη Σούπερ Λίγκα. Ένα καταπληκτικό παιδί, καταπληκτικός χαρακτήρας, σεμνός, σοβαρός. Ο οποίος από πολύ νωρίς έβλεπε πέρα από το ποδόσφαιρο την προπονητική σαν το επόμενο του βήμα, τον επόμενο στόχο στη ζωή του. Νομίζω ότι πρέπει να ήταν κάτω από τα 30 όταν πήρε το UEFA Pro στην προπονητική, το ανώτερο δίπλωμα, και μάλιστα στην Ισπανία που εκεί είναι ακόμη πιο δύσκολο να πάρεις το πτυχίο αυτό από ότι είναι στην Ελλάδα. Ο Ρόκα είχε μία πρώτη προσπάθεια στον Πανθρακικό. Δεν νομίζω ότι ήταν αυτό που του χρειαζόταν για εκείνο το βήμα, τουλάχιστον για την αρχή της καριέρας του. Τώρα κάνει την επιχειρή τη δεύτερη προσπάθεια. Νομίζω ότι έχει έρθει σε μία ομάδα που τον καλύπτει πέρα ως πέρα, γιατί ο Ηρακλής είναι ένα μέγεθος που αποτελεί τιμή για οποιονδήποτε προπονητή, μάλλον ένα προπονητή ο οποίος είναι μάλλον στα πρώτα βήματα της καριέρας του. Συνεπώς το μόνο που χρειάζεται είναι στήριξη και λίγη τύχη, γιατί σε κάθε βήμα της ζωής μας χρειαζόμαστε τύχη. Από εκεί και πέρα. Πάμε στο Βιτλή. Ο Βιτλής είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έκανε 3 χρόνια στην Δόξα, αν θυμάμαι καλά. 3 ή 3,5 χρόνια στην Δόξα, ήρθε από την Καβάλα, αγαπήθηκε πάρα πολύ για το χαρακτήρα του, για την προσφορά του. Ο Βασίλης Βιτλής, ο οποίος είναι μία μονάδα ήταν μία μονάδα στην αμυντική διάταξη των Μαυραετών. Ωστόσο, ξέρεις, πάντα οι ποδοσφαιριστές κάνουν έναν κύκλο σε κάποιες ομάδες. Θεωρώ ότι αυτό που μέτρησαν μάλλον 2 στοιχεία και αποχώρησε
ο Βασίλης ο Βιτλής από τη Δόξα και έφτασε στον Ηρακλή. Το πρώτο είναι ότι έκανε προφανώς αυτόν τον γύρο στην καριέρα του, στην Δόξα, το συμπλήρωσε αυτόν τον κύκλο. Και ο δεύτερος είναι ότι δεν ήταν στο πλάνο του Στάικου του Βεργέτη από την αρχή της χρονιάς. Ο Στάικος ο Βεργέτης, ο οποίος έχει μια διαφορετική φιλοσοφία από τον προκάτοχό του στον πάγκο της Δόξας. Ο Βασίλης ο Βιτλής αγωνιζόταν νωρίτερα, τώρα δεν αγωνίζει, μάλλον από το ξεκίνημα της χρονιάς και μετά δεν αγωνίστηκε και δεν αγωνίστηκε γιατί όπως προείπαμε δεν ήταν στο αγωνιστικό πλάνο, στη φιλοσοφία του Βεργέτη, έτσι όπως τουλάχιστον θέλει να κάνει ο Βεργέτης την ομάδα. Ο Βεργέτης ο οποίος έπαιξε μέχρι τώρα, έδωσε μάλλον ιδιαίτερο βάρος σε ένα 5-3-2, στο οποίο οι πλάγοι πρέπει να έχουν κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος από τον Βεργέτη, ο Βασίλης ο Βιτλής δεν είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που ο προπονητής του ήθελε. Δεν πήρε αγωνιστικό χρόνο και ό,τι πιο λογικό, ο Βασίλης ο Βιτλής που είναι ένα παιδί το οποίο θέλει να παίζει, έχει πάθος για το ποδόσφαιρο, του αρέσει να παίζει, του αρέσει να είναι στην αρχική εντεκάδα, έτσι έχει μάθει τουλάχιστον μέχρι τώρα καριέρα του, ζήτησε από την διοίκηση της Δόξας να μείνει ελεύθερος. Νομίζω όπως τουλάχιστον μου είπε ο ίδιος, ήδη είχε στα χέρια του μια βολιδοσκόπηση, μια σοβαρή βολιδοσκόπηση από την διοίκηση του Ηρακλή. Έχοντας αυτό και έχοντας από την άλλη τον Βεργέτη να μην το χρησιμοποιεί, ό,τι πιο λογικό ήταν να ζητήσει να αποδεσμευτεί. Οι άνθρωποι της Δόξας, οι διοικούντες της Δόξας, μάλλον ο Γιάννης Σομπύρος, ο οποίος έχει στηρίξει την προσπάθεια του Ηρακλή, Γιώργο, πρέπει αυτό να το λέμε, τα τελευταία δύο χρόνια, η Δόξα έχει δώσει παίκτες στον Ηρακλή, παίκτες στους οποίους τους κάλυπτε η ίδια, μόνο και μόνο από σεβασμό στο όνομα και στην ιστορία του Ηρακλή, μιας ομάδας η οποία θεωρούν όλοι στη Δράμα ότι δεν έχει καμία θέση σε κατηγορίες χαμηλότερες της μεγάλης. Θέση για την οποία, θέση την οποία αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι Δραμίνοι ότι και για τον εαυτό τους ότι και αυτοί εκεί πρέπει να είναι. Συνεπώς ο Βασίλης ο Βιτλής αποχώρησε από την Δόξα, έφυγε από τη Δράμα δικαίως γιατί νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που κολλάει καλά στην ομάδα, στο υλικό που έχει αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής, τουλάχιστον έτσι όπως τον είδαμε στο παιχνίδι πριν από μερικές αγωνιστικές μέσα στη Δράμα. Πιστεύω ότι με λίγη τύχη, γιατί είπαμε η τύχη πάντου χρειάζεται, θα έχει λόγο στο αρχικό σχήμα του Γυραιού, πάντα φυσικά με την επιλογή και την σύμφωνη άποψη του Μανουέλ Ρόκα. Για κάποια, Δημήτρη, έτσι, αγωνιστικά χαρακτηριστικά του Βασίλη, του Βιτλή, τι μπορούμε να πούμε για τη θέση του? Είναι ένας μπακ ο οποίος γράφει χιλιόμετρα, έχει πάθος, έχει ποιότητα, τουλάχιστον ο κάθε παίκτης κουμπώνει σε κάποια συγκεκριμένα σχήματα, σε κάποιες συγκεκριμένες ομάδες. Μέχρι πέρσι θα σου έλεγα ότι ο Βιτλής ήταν απαραίτητος στο σχήμα της Δόξας. Φέτος δεν κούμπωσε, συνεπώς δεν ήταν αυτό που ήθελε ο προπονητής. Πιστεύω ότι στον Ηρακλή θα έχει καλύτερη επιτυχία, καλύτερη τύχη. Mm-hmm. Ωραία. Μακάρι να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία και να την αρπάξει. Είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία, κοίταξε Γιώργο. Το να παίζεις σε ομάδες, να φοράς φανέλες όπως είναι η Δόξα, όπως είναι ο Ηρακλής, είναι φανέλες που έχουν ειδικό βάρος, που θέλουν πλάτες δυνατές για να αντέξουν αυτό το βάρος. Και νομίζω ότι ο Βιτλής, επειδή έχει φορέσει, έχει τιμήσει τη φανέλα της Δόξας, μπορεί να κάνει το ίδιο και με τη φανέλα του Ηρακλή. Μακάρι, να είσαι καλά, Δημήτρη. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε για τα ενδιαφέροντα, τον Δημήτρη Τσιάρα. Συνεχίσαμε και δεν ολοκληρώνουμε, γιατί δεν αποκλείεται να έρθουν και άλλοι ποδοσφαιριστές στον Ηρακλή. Αυτή την επαφή με συναδέλφους που γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς κάποιους ποδοσφαιριστές από το ρεπορτάζ
των συγκεκριμένων ομάδων. Θα ολοκληρώσουμε ευχαριστώντας τους χορηγούς μας, το Έναστρος Κέντρο Δεξιώσεων στη Νέα Ευκαρπία 25 Μαρτίου 2, 2310-685-127 και έναστρος.gr και τα Data Labs, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια στην πληροφορική Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-222-962 και datalabs.edu.gr. Πρώτα ο Θεός, αύριο με το pre-game για όλα τα αθλήματα του Ηρακλή, όπως κάνουμε κάθε Παρασκευή εν ώψη του αγωνιστικού Σαββατοκύριακου. Ακολουθούν οι ραδιομαρμίτες, ο Ζάχος Ντρούλινγκ και ο Τάσος Τρέγιας στο πρόγραμμα του Λίμπερο 107,4. Να είστε καλά.